Παναγιώτη, ήρθατε σε μια δύσκολη έδρα κοντρά σε μια από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Πώς το είδες εσύ το παιχνίδι? Το παιχνίδι ήταν δύσκολο, η ομάδα πάλεψε, αλλά δεν ήταν αρκετό από ό,τι φάνηκε και από το αποτέλεσμα. Είχαμε αρκετές απολίες, ξέραμε ότι ο αντίπαλος ήταν δύσκολος, σίγουρα, ξέρουμε το από ελ. Αλλά δώσαμε ό,τι μπορούσαμε, θα μπορούσαμε βέβαια παραπάνω και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε καλύτερα. Τι θετικά κρατάς από την προσπάθειά σας? Ποια θετικά κρατάς από την προσπάθειά σας? Είδες κάποια θετικά στοιχεία σήμερα? Ότι η ομάδα πάλεψε όσο μπορούσε και υπήρχε μια βάση στην ομάδα μας. Πολλοί παίχτες αγωνιστήκαν στις άλλες θέσεις, όχι τόσο γνώριμες για τους ίδιους, και παλέψαν και όσο ό,τι μπορούσαν. Εσύ πώς είναι με τη δική σου εμφάνιση, με ποια θέση αγωνίστηκες? Αγωνίστηκα δεξί winger, όχι τόσο γνώριμη για μένα θέση, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα και ό,τι μου ζήτησε ο προπονητής μου. Πού παίζεις συνήθως? Δεκάρι ή επιθετικός. Και τι προτιμάς εσύ, τι θέλεις να παίζεις? Center for, επιθετικός, μπροστά από το δεκάρι. Όσο αφορά τη δική σου εμφάνιση, πώς ένιωσες σήμερα? Θυμάσαι κάποιες καλές στιγμές από σένα? Μια φάση μόνο θα κρατήσω, ότι προσπάθησα να τριπλάρω ένα αμυντικό. Αυτό. Μπορούσα πολύ καλύτερα. Κάποιος παιχτής που έτσι θαυμάζεις, που το κυπριακό πρωτάθλημα και από το, εξωτερικό? Από το κυπριακό πρωτάθλημα ο παιχτής της ΑΕΚ, ο Φλωριάν Τολμές και ο Απόστολος Γιάννη. Είναι ακτύπητο δίδυμο που το παίζουν μαζί, πιστεύω. Και γενικώς στο παγκόσμιο, περισσότερο νομίζω μέλλον έχει ο Μπάμπε, ο Κίλαν Μπάμπε. Και για την ΑΕΚ, την ομάδα σας, πώς τη βλέπεις? Ποιος είναι ο στόχος που βάλετε με τον προπονητή? Να παλεύουμε κάθε αγώνα, να δίνουμε το 100% πάντα και να τελειώνουμε τον αγώνα με ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και να παίρνουμε αποτελέσματα. Εσύ είναι το όνειρο σου, πώς φαντάζεσαι αυτό σου στο ποδόσφαιρο σε λίγα χρόνια? Να προχωρήσω στο πιο υψηλό επίπεδο που μπορώ ο ίδιος προσωπικά. Και μια δύο λόγια για την ΑΕΚ, την πρώτη ομάδα, πώς τη βλέπεις? Αλλάζεις προς το καλύτερο με την έλευση του Ιμανόλ. Πώς προβλέπεις ότι θα πάει η ΑΕΚ φέτος? Πιστεύω μετά από την κακή πορεία που είχαμε σαν ομάδα, ξυπνήσαμε θεωρητικά και ότι η ομάδα θα πάει πολύ καλύτερα και νομίζω θα περάσει άνετα στην Ευρώπη και θα παλέψει για όσο πιο ψηλή θέση μπορεί.